Ένα άνοιγμα τελείως διαφορετικό με τη δύναμη των κρυστάλλων. Στην κοινότητα υπήρχε μια επιλογή, κάτι σαν διαγωνισμός δηλαδή, κάτι σαν επέλεξε, ψήφισε δηλαδή, στο οποίο είχαμε βάλει 4 επιλογές. 4 κρυστάλλους. Αμέθιστος, οργονίτης, λαπισλάζουλη και χαλαζίας. 4 επιλογές και μέσα από αυτές τις 4 επιλογές λοιπόν θα κάνουμε και ένα ιδιαίτερο άνοιγμα με deck, το οποίο, το deck αυτό, είναι μόνο με κρυστάλλους. Ειδικά ταρό, μόνο με κρυστάλλους. Πανέμορφες εικόνες, έχει εδώ η αποτύπωση είναι όπως βλέπετε, έχει τα ταρό κανονικά, τι είναι, αν είναι μπαστούνια, αν είναι κούπες, και έχει και το κρύσταλλο που αντιστοιχεί σε κάθε κάρτα ταρό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα. Το άνοιγμα αυτό είναι ειδικά διαμορφωμένο για αυτό το deck. Προσέξτε, για αυτό το deck, το οποίο αυτό το άνοιγμα λέγεται η υλοποίηση της ευχής μέσω ενός κρυστάλλου, με τη βοήθεια κάποιων κρυστάλλων. Θα σας πω πολύ 2-3 πράγματα για τους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι είναι ενεργεία, εντάξει τα λένε πετρώματα και αυτά, αλλά φορτίζονται ενεργειακά, δεν είναι κάτι καινούριο. Κάποιος ο οποίος έχει φορτίσει, όταν λέμε φορτίζω τον κρύσταλλο, δηλαδή ένα λάθος που γίνεται είναι παίρνουμε τους κρυστάλλους, τους αγοράζουμε και απλά τους αφήνουμε και μένουν εκεί, είναι ανενεργοί. Κανονικά ένας κρύσταλλος για να έχει μια δύναμη και να μας βοηθήσει στο μέγιστο, γιατί οι κρύσταλλοι βοηθάνε, αλλά θα σας πω και κάτι εδώ, για να βοηθήσουν στο μέγιστο χρειάζεται ένας ιδιαίτερος προγραμματισμός, δηλαδή η πρόθεσή σας, η ευχή σας να περάσει μέσα στον κρύσταλλο, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κρύσταλλοι που είναι προενεργοποιημένοι και δεν χρειάζεται να τους ενεργοποιήσεις, όπως αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα λέγεται Tree of Life, έτσι, λέγεται το δέντρο της ζωής. Βασίζεται σε κάποια φιλοσοφία αρχαία, πάρα πολύ αρχαία. Λοιπόν, αυτό τον κρύσταλλο τον φοράς βέβαια, αλλά ή τον κρατάς εδώ έτσι, αλλά όμως για 10 λεπτά το πολύ. Για να δείτε ότι κάποιες ιδιότητες κρυστάλλων είναι ιδιαίτερες, είναι 10 λεπτά το πολύ. Μετά ζαλίζεσαι. Το έχω πάθει δηλαδή και το γράφει μέσα, ας το πούμε, ο κατασκευαστής εντός εισαγωγικών. Θα μου πείτε, το αφήνω μέχρι εκεί. Εδώ είναι ειδικός κρύσταλλος αυτός. Για ειδικές αποστολές, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κρύσταλλοι ειδικών αποστολών. Κάποιους άλλους κρυστάλλους, όπως εδώ το μάτι της τίγρης, δεν τους έχουμε απλά για να τους έχουμε, τους ενεργοποιούμε. Τους βάζουμε, ξέρω εγώ, εδώ, βάζουμε την πρόθεσή μας, έτσι. Τους κρατάμε για 10 λεπτά και στη συνέχεια τους ενεργοποιούμε, πάντα όμως για το ανώτερο καλό. Το δικό μας και της ανθρωπότητας, να το πω έτσι. Αν πάμε να προγραμματίσουμε ένα κρύσταλλο προκειμένου να πετύχουμε σκοπούς περίεργους, ο κρύσταλλος μπορεί να εξαφανιστεί, μπορεί να σπάσει, μπορεί να πέσει εντελώς από την τσέπη μας, ξέρω εγώ, στο δρόμο και να τον ψάχνουμε μετά και να μην τον βρίσκουμε. Λοιπόν, μπορεί να γίνουν τέτοια περίεργα πραγματάκια. Όμως οι κρύσταλλοι από αρχιωτά των χρόνων βοηθούσαν γενικότερα τους ανθρώπους και τους φοράγαν και πάνω τους, διότι ο κρύσταλλος όταν μπει στο αυρικό σώμα, να το πω έτσι, του ανθρώπου που είναι βιοενέργεια, λειτουργούν μαζί στο maximum. Γι' αυτό και πολλοί λένε να έχετε τους κρυστάλλους μαζί σας πάνω σας, προκειμένου να υπάρχει μια, το maximum της ενέργειας και να λειτουργήσει για το ανώτερο καλό και να ανοίξει εκείνες τις διαδικασίες, να το πω έτσι, να βοηθήσει να ανοίξει εκείνες τις διαδικασίες σε ενεργειακό επίπεδο, προκειμένου εσείς να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε. Πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν αυτές οι κάρτες που είναι ιδιαίτερες έχουν, θα σας πω, θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, σας το έχω πει, που έχει να κάνει με την ευχή. Εδώ υπάρχει, θα σας το μεταφράσω εγώ, υπάρχει μία πρόθεση. Υπάρχει κάτι σαν μάντρα που λένε. Υπάρχει, όχι μάντρα αυτοκινήτων, έτσι λέγεται στα ινδουιστικά. Μάντρα είναι μότο, είναι μία λέξη η οποία έχει ένα ενεργειακό νόημα ισχυρό, εντάξει, σαν προσευχή ας το πούμε. Την οποία το επόμενο διάστημα θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μέσα σας, να αποτυπωθεί, να τη λέτε, να μείνει στο υποσυνείδητο, γιατί το υποσυνείδητο έχει τη δύναμη, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει άνθρωποι πριν από μένα, να αλλάξει το ενεργειακό πεδίο. Τώρα, κάποιοι μπορεί να το πιστέψετε, κάποιοι μπορεί να το πιστέψετε. Εντάξει. Αν είσαι καινούριος, λοιπόν, κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα, τόσες όμορφες αναζητήσεις γενικότερα. Εξάλλου, πειραματιζόμαστε και βλέπουμε. Σε κάποιους μπορεί να πετύχει, σε κάποιους μπορεί να μην πετύχει. Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι το βλέπουν. Δεν έχει σημασία πότε θα το δεις. Από τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο, είναι κάτι το οποίο ναι, σε αφορά και είναι κάτι το οποίο
έχει ένα μένεμα να σου πει και μπορεί να το δεις μετά από μήνες, ημέρες, χρόνια, δεν ξέρω τι. Για κάποιο λόγο έπρεπε να γίνει κάπως έτσι. Εξάλλου ζούμε, υπάρχει κβαντική φυσική που σε ένα υποατομικό επίπεδο αλλάζει κάποια πράγματα. Μην το ανακατέψω περισσότερο και σας πάω αλλού. Αν είσαι καινούριος λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου, διότι κάνω τέτοια πράγματα. Πατήστε όλοι το καμπανάκι για να σε έρχονται ειδοποιήσεις, διότι ετοιμάζω απίστευτες καταπληκτικές αναλύσεις και αρθρογραφίες σχετικά με τους κρυστάλλους, τα ζώδια, πώς θα μας βοηθήσουν και πολλά άλλα. Ήδη στο κανάλι μου και στο site μου βεβαίως αρθρογραφώ, γράφω πολύ όμορφα πράγματα, πολύ ιδιαίτερα, με μια εμβάθυνση ιδιαίτερη και με το δικό μου στυλ, εντάξει. Λοιπόν, μην τα χάσεις αυτά, είναι ευκαιρίες. Εξάλλου να σου πω κάτι. Κάτι θα κερδίσετε όλοι, κάτι θα πάρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα μήνυμα, μια πληροφορία, γιατί είναι σημαντικό για εσάς. Λοιπόν, οπότε θα το έχετε αυτό. Στο site μου βεβαίως, το akastaro.gr, πολλές υπηρεσίες. Πολλές δωρεάν υπηρεσίες, πάρα πολλές. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, μπες, δες το, ανακάλυψε το, διότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και ετοιμάζω και άλλα καινούργια πράγματα, έτσι. Έχω πει mobile application, ετοιμάζω τους αστροκώδικες κτλ. Κτλ. Πάμε, λοιπόν. Πάμε να προετοιμαστούμε, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο αμέθιστος. Λοιπόν, για τον αμέθιστο. Ο αμέθιστος λοιπόν, που όσοι επιλέξετε τον αμέθιστο, τρία πραγματάκια. Διέστηση, ισορροπία και ανώτερη σοφία. Είναι και άλλες ιδιότητες, αλλά εσείς που το επιλέξετε, είναι κάτι το οποίο σας χαρακτηρίζει ή είναι κάποιες ιδιότητες που πρέπει να τις δουλέψετε και να έρθουν στην επιφάνεια. Εντάξει, ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, με όποιο τρόπο γνωρίζει. Και ο αμέθιστος βεβαίως είναι από τους πιο όμορφους κρυστάλλους γενικότερα. Και πάμε να κάνουμε τώρα το εξής. Εντάξει, ένα λεπτό θα μου δώσετε και ξεκινάμε για την ευχή και τα λοιπά και τις πληροφορίες τις οποίες θα πάρετε, έτσι, λοιπόν. Μια ανάσα να πάρω. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Κάτσε να πιω και μια γουλιά καφέ. Ένα λεπτό. Ναι, θα μου πεις τώρα πίνεις καφέ. Ναι, ναι, ναι. Αμέ, να περάσουμε ωραία. Τι. Πάμε. Η πρώτη κάρτα είναι η γη και οι πρακτικές σου ανάγκες. Και έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούνι. Είναι η επιτυχία σε πρακτικό επίπεδο. Εδώ είναι ο ασβεστήτης, ο κίτρινος ασβεστήτης, σαν κρυστάλλος. Ψάξα το, έτσι, γιατί να μην λέω όλες τις ιδιότητες των κρυστάλλων, γιατί θα μακρύνει πάρα πολύ το βίντεο. Και ο βασιλιάς, επίσης μπαστούνι, σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ενέργεια. Σημαίνει πώς αποκτώ. Αμέθιστος, προσέξτε, σας είπα προηγουμένως ανώτερη σοφία, διότι αυτός ο βασιλιάς όντως κατέχει σοφία και γνώσεις. Σε πρακτικό επίπεδο πρέπει να μάθεις λοιπόν αυτό που σου χρειάζεται, λίγο να μαθαίνεις, να μάθεις σχετικά με τις γνώσεις, τη σοφία και η ενέργεια πώς κινείται. Η δεύτερη κάρτα είναι ο αέρας. Είναι οι αποφάσεις. Είναι οι σκέψεις, οι αποφάσεις και έχει βγει το 2 πεντάκτινο. Ο μαλαχίτης έχει βγει ως κρύσταλλος και το 2 πεντάκτινο σημαίνει εξισορροπώ, βρίσκω λύσεις, και σε οικονομικό και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή εξισορροπώ την προσωπική μου ζωή, πάντα όμως, επειδή έχει να κάνει με αέρα και τις σκέψεις, οι σκέψεις μου να είναι πρακτικές. Πάμε τώρα. Η τρίτη κάρτα είναι η φωτιά. Και να λοιπόν εδώ που έχουμε έναν βασιλιά και μία βασίλισσα τώρα. Η βασίλισσα πεντάκτινο. Ο πυρίτης εδώ. Η βασίλισσα πεντάκτινο, επειδή έχει βγει στη φωτιά, προσέξτε τι θα πούμε εδώ τώρα, έχει να κάνει με το πάθος της ψυχής. Το πάθος της ψυχής. Με τι παθιάζεται η ψυχή σου. Εδώ τώρα βεβαίως με τη βασίλισσα πεντάκτινο σημαίνει παθιάζεται με τη σταθερότητα, τη φροντίδα, το νιάξιμο, την αγάπη,
την οικονομική σταθερότητα, την οικονομική άνεση. Είναι μια εξαιρετική μητέρα σε οποιοδήποτε επίπεδο, εντάξει, όχι μόνο στο κάνω παιδιά, αλλά φροντίζω και παιδιά και στα επαγγελματικά και στη ζωή μου και σε κοινωνικό λειτουργήμα, δηλαδή επεκταθείτε σαν σκέψη. Εδώ όμως το σημαντικό είναι ότι αυτή η Βασίλισσα πάλι θέλει να σου πει ότι είσαι μια ψυχή η οποία είναι και ήρεμη και ψάχνει την ηρεμία της και πολύ καλή. Τώρα θα μου πείτε, μα καλά, όλοι αυτοί που θα μας δουν, που σε βλέπουν βρεακά, είναι όλοι καλοί οι άνθρωποι, έχουν καλή ψυχή. Στο βάθος, ναι. Η ψυχή, παιδιά, δεν είναι κακιά. Ο άνθρωπος το κάνει με την προσωπικότητά του και με τις σκέψεις του. Εντάξει, απλά το ξεκαθαρίζω, είναι ένα θέμα άλλο, αλλά ήθελα να το πω αυτό. Και πάμε τώρα επίσης τώρα στο νερό, το στοιχείο του νερού και βγαίνει ο ήλιος. Εδώ βγαίνει η πέτρα του ήλιου, έτσι, το sunstone που λένε. Και ο ήλιος που έχει βγει στο νερό είναι η αγάπη και οι σχέσεις. Η ζεστασιά λοιπόν, έτσι, η ζεστασιά, η αγκαλιά, η πραγματική αγάπη, η αληθινή αγάπη, εδώ είναι η αληθινή αγάπη. Και όταν λέμε αγάπη δεν εννοούμε μόνο σε ερωτικό επίπεδο, εννοούμε και γενικότερα εσύ σαν άνθρωπος. Στο περιβάλλον σου, με τους φίλους, τις φίλες, και στο ερωτικό κομμάτι και στο συζυγικό και στο οικογενειακό και στο επαγγελματικό, είναι η βοήθεια που προσφέρεις. Και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η ευχή. Και θα σου πω εδώ βεβαίως και τις επιβεβαιώσεις, τι θέλουν να πούν το μήνυμα. Και η ευχή που βγαίνει είναι η δικαιοσύνη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα στη φέρω από κοντά. Αυτή είναι η κάρτα με την οποία μπορείς να... Α, με το σοδαλίτι εδώ πέρα, σαν κρύσταλλο, θα στη φέρω κοντά, αν θέλεις. Μπορείς να το βγάλεις και με το κινητό σου μία, δεν ξέρω, φωτογραφία. Δεν ξέρω, να το βγάλεις μια φωτογραφία, να το γράψεις ένα τετράδιο, να γράψεις αυτή τη ημερομηνία, να το γράψεις ένα τετράδιο κάπου ότι βγήκε σαν ευχή η κάρτα της δικαιοσύνης, μια πανέμορφη κάρτα στη φέρω κοντά, να δεις όλες τις λεπτομέρειες εδώ, να δεις και το σοδαλίτι, η πέτρα αυτή, ο κρύσταλλος, ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει και αυτό το οποίο σου λέει σαν επιβεβαίωση για σένα στη ζωή σου, η οποία παίζει ρόλο ή θα παίξει ρόλο. Και επειδή βγήκε η δικαιοσύνη, θέλει να σου πει ότι λέω την αλήθεια μου με δίκαιο τρόπο στον εαυτό μου. Πρόσεξε, μιλάω, εκφράζω, λέω την αλήθεια μου με δίκαιο τρόπο στον εαυτό μου. Η ανάγκη που έχουμε εμείς ως άνθρωποι, θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι τις αλήθειες μας να τις λέμε σε εμάς, όχι στους άλλους. Που βγαίνουν και λένε «Α, αυτό και εκείνο και αυτό και για το δίκαιο και για την Ελλάδα και για τη σούπερ αυτή και τη σούπερ χώρα και το ένα και το άλλο». Και σε θέμα πολιτικής και σε θέμα παγκοσμιότητας και σε θέμα οικονομίας, πώς πάνε τα πράγματα κτλ. Η επανάσταση και η αλήθεια ξεκινάει από εμάς. Έτσι, απλά για να σας βάλω ένα παράδειγμα. Οπότε αυτή είναι η κάρτα. Εδώ όμως θέλει να σου πει, σε ό,τι και αν κάνω έχω επιτυχία, με ήρεμο τρόπο παίρνω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, έχω ό,τι μου χρειάζεται προκειμένου να ανθίσω, και να ανθίσω εννοούμε σε γενικό πλαίσιο, έτσι, σε οτιδήποτε άνθισμα, είναι επαγγελματικό, συναισθηματικό, σκοπού, στόχου. Ο ήλιος σημαίνει ότι είμαι αισιόδοξος και εκτιμώ ό,τι έχω. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τα ίδια, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ναι, μπορεί κάποιος να πει ότι κοινωνικά υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, υπάρχουν αδικίες, παρόλα αυτά όμως, αυτή η κάρτα θέλει να χτίσει μία βάση, να στηριχθείτε, να πεις «ΟΚ, εντάξει, έχω αυτά που έχω, ό,τι είναι, λίγα-λίγα, πολλά-πολλά, μεσαία-μεσαία». Και είμαι αισιόδοξος και δεν εννοώ το τοξικά αισιόδοξος, αισιόδοξη, αλλά όμως αυτή είναι η προσευχή σου, αυτή είναι η πρόθεσή σου, αυτή είναι η κρυσταλλική σου ευχή. Εντάξει.
Σας είπα και τους κρυστάλλους όλους. Προχωράμε. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Να ανακατέψω βέβαια λίγο. Η δεύτερη επιλογή και αυτή ήταν ο οργονίτης με το δία μέσα, έτσι. Και ο οργονίτης είναι, και οι οργονίτες είναι καταπληκτικοί. Έχω οργονίτες, απλά δεν τους έβγαλα. Εντάξει, είπα να μην τα βγάλω όλα τώρα. Έχω πάρα πολλούς κρυστάλλους. Λοιπόν, και πάμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη επιλογή που είναι ο οργονίτης Δίας, εντάξει, λοιπόν. Και να κάνουμε το αντίστοιχο, να δούμε ποια είναι η κρυσταλλική ευχή η οποία βγαίνει. Γη, και είναι οι πρακτικές ανάγκες τις οποίες έχεις και είναι το αστέρι. Εδώ έχει βγει ένας τανζανίτης, σημείωσέ το, αν σας ενδιαφέρει βεβαίως. Είναι το αστέρι, είναι η κάρτα του υδροχώου. Μια πανέμορφη κάρτα, θέλω να τη δεις, κρυσταλλόκαρτα εδώ, πανέμορφη. Είχα καιρό να τις βγάλω αυτές τις κάρτες, να τις χρησιμοποιήσω και πάντα τις έβλεπα με πολύ έτσι μεγάλη αγάπη. Οπότε, σε πρακτικό επίπεδο, αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι έχεις όλη τη δυνατότητα πρακτικά να βρεις το σκοπό, το στόχο της ζωής σου. Σημαίνει προστασία, σημαίνει αγάπη, σημαίνει ευλογίες, σημαίνει επιτυχία. Εντάξει, σε πρακτικό επίπεδο, το έχεις. Θα σου πω μετά τι λέει για τις προθέσεις. Ο αέρας λοιπόν, εδώ είναι το 5 κυπέλων, πολύ ωραία. Εδώ έχει βγει ένας αβεντούρι, ένας ακουαμαρίν. Λοιπόν, αυτό το οποίο σου λέει εδώ, το 5 κυπέλων, είναι ότι που βγαίνουν οι σκέψεις και οι αποφάσεις και περνάς μέσα από ένα στάδιο συναισθηματικής ίσως στεναχώριας, θλίψης, στεναχώριας για πράγματα, αγωνία, ίσως απελπισία, σκύβεις το κεφάλι, απώλεια, μπορεί να είναι και μια απώλεια, συναισθηματική απώλεια, μια στεναχώρια γενικότερα που περνάς. Αυτό το οποίο σου λέει εδώ, σε επίπεδο είναι οι σκέψεις που σε παιδεύουν, είναι θα προχωρήσω μπροστά στη ζωή μου όταν είναι κατάλληλη στιγμή. Και όντως θα έρθει κατάλληλη στιγμή. Χρειάζεσαι χρόνο αυτή την περίοδο προκειμένου να μαζευτείς, προκειμένου να αποκτήσεις δύναμη, να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου και συναισθηματικά, κυρίως συναισθηματικά και ψυχικά και να προχωρήσεις. Η τρίτη κάρτα είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Ξέρετε, αυτό είναι και σαν μια ιστορία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έτσι, και πάμε πέντε μετά που είναι μια ιστορία, είναι η ιστορία της ζωής σας, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Και πώς εξελίσσετε και πώς μπορεί να έχετε, να αποκτήσετε δύναμη, να πάρετε ελπίδα. Στο τρίτο που έχουμε τη φωτιά, και η φωτιά σημαίνει το πάθος της ψυχής μας, εδώ ο ακόλουθος μπαστούνι σου λέει για νέα ξεκινήματα, για νέες προσπάθειες. Και να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή πάντα στα θετικά νέα, δηλαδή όταν ανοίξει κάποιο θετικό νέο, οτιδήποτε και να είναι αυτό, είτε προσωπικό, είτε πιο μαζικό αν θέλεις, γι' αυτό λοιπόν αγαπημένα, αγαπημένη μου, μετά από μια δύσκολη κατάσταση σου βγάζει τον ακόλουθο μπαστούνι για να προχωρήσεις, να είσαι ανοιχτός σε καινούργια νέα. Δηλαδή, όταν λέμε να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή σε καινούργια νέα, όταν κάτι σου πούνε, μην πεις θα πάει άκλα αυτό ή σιγά τώρα. Άκουσε το, επεξεργάσου το λιγάκι και μετά, άμα είναι το απορρίπτης. Στη συνέχεια, έχουμε νερό. Το νερό σου βγαίνει και ένα άλλο 5 ξυφών. Άκου να δεις τώρα. Εδώ, γι' αυτό σου έχει βγει, είδες πως γίνεται. Πως λοιπόν τα ταρό απαντάνε μέσα από μία σοφία και έναν ιδιαίτερο μηχανισμό. Ξεκίνησες με το αστέρι, σου είπα ότι έχεις, μάλλον όχι εγώ, μέσα από εμένα, σου είπαν τα κρυσταλλικά ταρό ότι έχεις προστασία, ευλογία, μπορείς να βρεις το σκοπό της ζωής σου. Δείχνει ότι περνάς μέσα από δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις,
απώλειες, στεναχώριες κτλ. Βγαίνει ο ακόλουθος, είδες πως πηγαίνει, είδες πως πηγαίνει η σπήρα, λοιπόν. Βγαίνει ο ακόλουθος σε τον μπαστούν και σου λέει θετικά, να είσαι ανοιχτός, νέα, καλά νέα, θα έρθουν, θα κάνουν, θα τα ανοίξεις κι εσύ. Ο ακόλουθος σημαίνει και καινούρια πράγματα, μαθαίνουν και καινούρια πράγματα. Σου έρχεται τώρα και το πέντε ξυφών που είναι νερό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καθρέφτισμα. Πρόσεξε να δεις το καθρέφτισμα. Τι έχουμε βάλει εδώ? Εδώ είναι οι σκέψεις, σωστά, και οι αποφάσεις μας. Εδώ είναι το νερό που είναι η αγάπη, οι σχέσεις και το συναίσθημα. Στις σκέψεις έχει βγει συναίσθημα και στο συναίσθημα έχουν βγει οι σκέψεις. Αλληλεπίδραση λοιπόν, καθρέφτισμα. Θέλει να σου πει πολύ σοφά και πολύ όμορφα τα ταρό ότι για εσένα που έχεις επιλέξει τον οργονίτη, και θα σου πω μόλις ολοκληρώσω αυτό, θα σου πω για λίγο για τον οργονίτη, το συναίσθημά σου κάνει τις σκέψεις και οι σκέψεις κάνουν το συναίσθημα. Αυτά είναι αλληλένδετα. Οπότε, εδώ έχουμε έναν σουγγυλίτη. Οπότε εδώ, αγαπημένη, το σημαντικό είναι να μπορέσεις να κοντρολάρεις μάλλον τις σκέψεις οι οποίες δημιουργούν το συναίσθημα και το αντίθετο βέβαια, και να καταφέρεις να τα εξισορροπήσεις, να τα φέρεις σε μια ισορροπία. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό μέσα σου. Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται λίγο να το δουλέψεις, να έρθεις σε μια εξισορρόπηση αυτών των ισχυρών δυνάμεων που σε αποσυντονίζουν. Γι' αυτό έχεις και ανάγκη, γι' αυτό βλέπεις και αυτό το βίντεο, γι' αυτό βλέπεις και αυτή την ανάλυση, για να μπορέσεις να έρθεις σε μια εξισορρόπηση. Να πω λίγο κάτι για τους οργονίτες. Οι οργονίτες είναι από τους πιο παράξενους, ας το πούμε, κρυστάλλους και ενεργειακής δύναμης, διότι έχουν έναν συνδυασμό εσωτερικό μέσα που πρέπει να γίνει σωστά. Πολλοί οργονίτες, θέλει ψάξιμο οργονίτης, πολλοί οργονίτες είναι ψεύτικοι εντελώς, είναι απλά στολίδια, έτσι. Λοιπόν, και για να βρεις σωστό οργονίτη θέλει ένα ιδιαίτερο ψάξιμο, απλά σας το λέω. Δεν θα σας προτείνω κάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς λίγο πρέπει να το ψάξετε και να το βρείτε, αλλά σωστό οργονίτη, δηλαδή άμα βρείτε από κάτι μαγαζιά του στυλ Κίνα, δεν ξέρω τι, να σας το πω έτσι μακριά. Λοιπόν, γιατί πρέπει να γίνουν σωστά και στοιχίζουν επίσης οι οργονίτες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή φτηνοί, έχουν μια ιδιαίτερη διαδικασία. Βέβαιως και αυτοί προγραμματίζονται κτλ. Και βοηθάνε διότι κατευθύνουν στην ουσία την ενέργεια. Λοιπόν, αυτά επειδή επιλέξατε εσείς τον οργονίτη που ήθελα να σας πω. Και πάμε τώρα πάμε να δούμε την ευχή πάνω στην οποία, και θα τα δούμε βέβαια όλα ένα προς ένα, τι σου λένε τα μηνύματα και την ευχή η οποία βγαίνει για σένα. Είμαι πετυχημένος. Σε ό,τι κάνω είμαι πετυχημένος. Αυτή είναι η ευχή σου. Αυτή είναι η κρυσταλλική ευχή σου. Ένας βασιλιάς εδώ πέρα μπαστούνι που φέρνει σοφία δύναμη, αρσενικό πρότυπο και σου λέει ότι σε ό,τι και αν κάνω είμαι πετυχημένη. Βάλ το μέσα, προγραμμάτισέ το στον εαυτό σου, όχι μόνο στους κρυστάλλους και μέσα σου. Σου φέρνω και πολύ κοντά την καρδαντιδίτη, να τη δεις, συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί με έπιασε λίγο μια αλλεργία, γι' αυτό έκανα αυτό το ρουφουνισμό τον περίεργο. Λοιπόν, ασβεστήτης, κίτρινος ασβεστήτης είναι ο κρύσταλλος με τον οποίο μπορείς να κάνεις την ευχή σου και θα σου πω προς το τέλος λίγο κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ, γράψτε αν θέλεις αυτά, μπορείς να τα γράψεις ένα τετράδιο, έτσι. Αν θέλεις μπορείς να ξαναδείς το βίντεο, να τα γράψεις ένα τετράδιο. Εδώ τώρα εμπνέομαι και είμαι θετικός θετική σχετικά με το μέλλον. Θα προχωρήσω μπροστά όταν είναι σωστή η ώρα, η σωστή στιγμή. Είμαι ανοιχτός ανοιχτή σε καινούρια θετικά νέα. Εδώ σημαίνει θα θεραπεύσω τον εαυτό μου. Θα τον θεραπεύσω. Είναι μια επιβεβαίωση. Είναι μια πρόθεση. Θα κάνω τα πάντα για να θεραπεύσω τον εαυτό μου και κυρίως το μυαλό μου, έτσι. Όχι μόνο το μυαλό μου και την ψυχή μου και την καρδιά μου. Στο πώς σκέφτομαι και στο πώς αισθάνομαι. Είμαστε διαφορετικοί.
Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός. Άλλος είναι λίγο πιο σκληρός, άλλος αντέχει περισσότερο, άλλος τα βλέπει αλλιώς, άλλος είναι πολύ 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 ευαίσθητος, άλλος. Έτσι είναι. Εντάξει. Όμως εδώ, αυτό το οποίο καταλήγει για σένα, είτε είσαι πολύ ευαίσθητος ευαίσθητη, είτε είσαι πιο σκληρόπετσος να το πω έτσι, ή βλέπεις διαφορετικά τη ζωή, όπου και να είσαι, ό,τι και να είναι, είμαι πετυχημένος πετυχημένη σε ό,τι και αν κάνω. Θέλει ενέργεια, έτσι, θέλει ενέργεια, γιατί δείχνει πολύ ενέργεια εδώ, αλλά το έχεις όμως. Πολύ δύναμη. Τρίτη επιλογή. Λάπης λάζουλι. Πω, υπέροχος. Ένας από τους υπέροχους κρυστάλλους, ο οποίος, όσοι τον επέλεξαν, ναι, εδώ σου λέει, έπεσε το 9 ξυφών. Το 9 ξυφών, πρωτού ξεκινήσω έτσι, έπεσε όμως μέσα στην ενέργεια του κρυστάλλου. Θέλω να σου πει, το 9 ξυφών είναι από τις ζώρικες κάρτες, δεν στο κρύψω. Όμως, το μάθημά τους που σου δίνουν αυτές τις στιγμές που περνάς δύσκολα είναι ότι εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή την τωρινή, το τώρα το εμπιστεύομαι, διότι κάπου με οδηγεί. Κάπου θέλει να με οδηγήσει, κάτι θέλει να μου πει. Όταν είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, τα πράγματα πάνε καλά, οκ, εντάξει, δεν ασχολιόμαστε, οκ, προχωράει αυτό, οκ, έχουμε ηρεμήσει, έχουμε κάνει. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι μια στιγμή που πρέπει να καθίσετε λίγο. Εδώ σημαίνει κάθομαι, πραγματικά κάθομαι. Κάθομαι στο πάτωμα, γιώνομαι. Και αναλύω τι έχει πάει στραβά, τι λάθος έκανα, προσέξτε, και εγώ τι λάθος έκανα και τι χρειάζεται να διορθώσω. Και όχι μόνο αυτό. Να διορθώσω. Μπορεί κάποιος να πει, δεν έχω να διορθώσω τίποτα. Okay, εντάξει. Πώς θα κάνω, θα απαντήσω στο ερέθισμα, στη δράση που βλέπω. Δηλαδή είναι ο νόμος δράσης αντίδρασης. Σε κάθε δράση υπάρχει μια αντίδραση. Πώς θα αντιδράσω σε αυτό το οποίο με στεναχωρεί. Εντάξει. Ο λάπης λάζουλι λοιπόν, γι' αυτό έπεσε εδώ και γι' αυτό βγήκε και αυτή η κάρτα, έχει να σας πει ότι όραμα, αλλά όμως όραμα μέσα από οραματισμός, όραμα, αλλά μέσα από μία κατάσταση, ας το πούμε, σχεδόν τηλεπαθητική. Σαν medium δηλαδή, να σας έρθει δηλαδή η πληροφορία από άλλες ανώτερες σφαίρες και δυνάμεις. Κοσμική ενέργεια, τα ακούσατε, κοσμική ενέργεια, λούζεστε με κοσμική ενέργεια. Και υποτισμός, υποτισμός όμως ο ωραίος, έτσι, η βοήθεια, η υποστήριξη, το να βοηθήσουμε τους άλλους όταν το χρειάζονται, αλλά με ωραίο τρόπο, όχι επίσης, και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, όχι επιθετικά και όχι να το επιβάλλουμε. Κάποιος πρέπει να μας το ζητήσει. Αν μας το ζητήσει, μπορούμε να το φέρουμε από εδώ και από εκεί, αλλά πρέπει να πει το ναι. Αν πει το ναι, τότε ξεκλειδώνει. Όπως και εσείς πρέπει να πείτε το ναι. Βγήκε πριν, ξέρω εγώ, να βγεις, να ανέβεις. Πρέπει να πεις το ναι, ναι, θα ανέβω. Αν δεν θες, συγγνώμη, αν δεν θες, δεν θες. Και πάμε λοιπόν να τα δούμε. Γη. Ακόλουθος ξυφών. Εδώ έχει βγει ένας αμετρίνης. Μπορεί να το λέω και λάθος, δεν το θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με, εντάξει. Λοιπόν, φροντίζω για όλες τις λεπτομέρειες και έχω τον έλεγχο. Οι πρακτικές ανάγκες λοιπόν στη ζωή σου γενικά είναι στο να έχεις τον έλεγχο. Μπορείς να έχεις τον έλεγχο. Μαθαίνεις αλήθειες. Εδώ σημαίνει αξία, εδώ σημαίνει βέβαια και η δικαιοσύνη κατά κάποιο τρόπο. Μαθαίνω πώς λειτουργεί σε ένα ενεργειακό επίπεδο και η δικαιοσύνη. Είναι πρακτικό μάθημα αυτό. Σαν εδώ είναι μάθημα, δηλαδή, επειδή βγήκε ακόλουθος, είναι το μάθημα που μαθαίνεις το πρακτικό στη ζωή. Εδώ έχει βγει ένας υπότης. Ωραία. Εδώ είναι οι σκέψεις και οι αποφάσεις. Και πρόσεξε να δεις τι λέει.
παίρνω αποφάσεις χωρίς να είμαι κάτω από πίεση. Εδώ έχει βγει ένας κίτρινος ασβεστίτης. Παίρνω αποφάσεις χωρίς να είμαι κάτω από πίεση. Ο υπότης λοιπόν μπαστούν είναι μια πολύ θετική κάρτα, πολύ καλή κάρτα που σου δίνει μια αποστολή. Δεν την έχεις μάθει ακόμα την αποστολή σου, είσαι σε φάση που την διερευνάς, αλλά επειδή έχει βγει αέρας, παίρνω αποφάσεις με ωραίο τρόπο. Μέσα από δύναμη, μέσα από έρευνα, μέσα από ψάξιμο. Είναι ωραία η ζωή το να ψάχνεις να βρεις το σκοπό σου και θα μου πει κάποιος, ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, το σκοπό στη ζωή τους. Κάποιοι άνθρωποι το βρίσκουν από πολύ μικρή ηλικία. Άλλος, ξέρω, από τα 7-8 του σου λέει, ξέρετε τι θέλω να κάνω. Εντάξει, ό,τι και να είναι. Άλλοι μπορεί να το ψάχνω μια ζωή. Και οι δύο είναι ευλογημένοι. Διότι ο χρόνος και η ψυχή και εσύ σαν οντότητα, το τι θέλεις να μάθεις στη ζωή σου, ό,τι και να είναι αυτό, και μέσα από δυσκολίες και προκλήσεις, για το σύμπαν είναι άχρονο. Για το Θεό είναι άλλη διάσταση, άλλη χρόνη. Θα μου πεις τώρα, ναι, εντάξει, okay, άλλη χρόνη για το Θεό, αλλά εμείς έχουμε περιορισμένο χρόνο. Όχι. Μπορεί να είσαι, τι να σου πω, επέτρεψέ μου να το πω έτσι, να είναι κάποιος τα τελευταία του, κι όμως να έχει να μάθει μάθημα, να περάσει μάθημα, να μάθει πράγματα, να ανακαλύψει ένα σκοπό ακόμα και την τελευταία στιγμή. Δεν το αναλύω περισσότερο, προχωράμε. Τρία. Το πάθος της ψυχής. Ποιο είναι το πάθος της ψυχής και ένα ρέσι, τι ωραία. Έχουμε ακόλουθο, έχουμε υπότες εδώ. Εδώ είσαι σε μια αναζήτηση εσύ. Εσύ που έχεις επιλέξει τον λάπης λάζουλη, είσαι σε μια συνεχής αναζήτηση. Σε, να βρεις το όραμα, ποιο είναι το όραμα στη ζωή σου, στην αποστολή σου, στον εαυτό σου. Ε. Ο υπότης κούπα, όπου έχει βγει ένας χαλαζίας εδώ, ένας, να σου το πω έτσι, αγγελικός χαλαζίας, καθαρός χαλαζίας. Λοιπόν, εδώ λέγεται αγγελικός χαλαζίας, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και μπορεί να το ψάξεις περισσότερο. Εδώ σου λέει το κατάλληλο, το γνωρίζω μέσα μου. Πρόσεξε να δεις, έχει σημασία, το γνωρίζω μέσα μου. Αυτή λέει η κάρτα, ότι το κατάλληλο πρόσωπο περιμένει για μένα όταν θα είμαι εγώ έτοιμη ή έτοιμος. Αφορά συναισθηματικά κυρίως, είναι μια αποστολή εδώ υπό τη σκουπά να βρει το σκοπό του κυρίως συναισθηματικά. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, να βρεις το σκοπό σου συναισθηματικά και έχει βγει στην ψυχή. Να, μια φοβερή αποστολή. Ναι, μπορεί, ξέρετε, κάποιος μπορεί να έχει βρει αυτό το πρόσωπο σε μικρή ηλικία, στα 20 του χρόνια. Άλλοι στα 30, άλλος στα 40, άλλος στα 50. Ναι, άλλος σε πολύ πιο προχωρημένες ηλικίες. Η αγάπη έχει όρια. Το άλλο πρόσωπο που θα συναντήσουμε μπορεί να είναι και πιο φιλικό, πιο έτσι. Έχει όρια η αγάπη. Και ό,τι σημαίνει για τον καθένα αγάπη. Πάμε στο επόμενο. Νερό. Πάμε στην αγάπη και στις σχέσεις. Και έχει βγει, να τη λοιπόν, εδώ ένας υπότης και εδώ έχει βγει μια βασίλισσα. Μια βασίλισσα λοιπόν μπαστούνι, η οποία εδώ θέλει να σου πει ότι είμαι πολύ δημιουργική. Όχι όμως μόνο αυτό. Διότι μια βασίλισσα ως γνωστόν είναι όρημη, είναι σοφή, ξέρει να χειρίζεται την ενέργεια, ξέρει λίγο τις ενέργειες, πώς λειτουργούν και πώς παίζουν και ποιες είναι οι δυναμικές τους και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για θετικό σκοπό. Πάντα όταν είναι να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια, εγώ σας το λέω, πρέπει να γίνεται πάντα για θετικό σκοπό, διότι όταν το σακούλι, να σας το πω έτσι, όταν το κάρμα μας, το σακούλι με το κάρμα μας, γιατί όντως υπάρχει αυτό, γεμίζει αρνητική ενέργεια συνέχεια και μαύρη ενέργεια, αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά σπάει και γύρω-γύρω. Με συνέπειες ανυπολόγιστες. Πάμε στο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η ευχή για σένα, η οποία είναι, έχει βγει ένας διάβολος εδώ και έχει βγει ένας οψιδιανός. Προσοχή στον οψιδιανός. Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα για τον οψιδιανό, έτσι, για να το έχετε λίγο υπόψη σας, το τι παίζει. Λοιπόν, ο οψιδιανός
Sorry, απλά καθυστερώ λίγο γιατί απλά μου έρχονται λίγο έτσι πληροφορίες. Λοιπόν, ο Οψιδιανός, ο μαύρος αυτός ο Οψιδιανός. Να το δείτε. Και είναι η κάρτα που έχει βγει ο διάβολος, εγώ καιρος εδώ. Εδώ έχουν βγει ζώδια του αέρα, ζώδια φωτιά, ζώδια νερού. Εδώ έχει βγει καθαρά ένας εγώ καιρος και ο διάβολος συμβολίζει τον εγώ καιρο. Σημαίνει πνευματική προστασία. Αυτός εδώ, εντάξει, πνευματική προστασία. Άκουσε. Δεν είναι τυχαίο που είπα πριν και για, κάτι, και για μαύρες ενέργειες. Δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει αλλάζω την ενέργεια στο θετικό, κάνω ένα transformation της ενέργειας στο θετικό, στο φως. Ό,τι μαύρο υπάρχει να γίνεται στο φως. Ξέρετε, οι κρίσταλοι που μας επιλέγουμε εμείς αλλά στην ουσία, οι κρίσταλοι μας επιλέγουν, έχουν να περάσουν ένα μήνυμα, εντάξει. Και το άλλο είναι η αποδοχή. Η αποδοχή. Όμως, εδώ σε αυτό το οποίο θα σταθούμε είναι το εξής. Αυτή η κάρτα που συμβολίζει το διάβολο έχει να κάνει με περίεργες σχέσεις, ερωτικές, ρομαντικές, αγαπησιάρικες, σεξουαλικές, οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έχει να κάνει με το κάρμα, έχει να κάνει ότι πολλές φορές δενόμαστε με αλυσίδες και ίσως με τους λάθος ανθρώπους και για τους λάθος λόγους. Εσείς ακούστε το, εντάξει. Όμως έχει το εξής. Έχει και θετικά. Ναι, θα μου πεις έχει θετικά αυτή η κάρτα. Για όσους ξέρουν από ταρό, θα μου πείτε, μα ο διάβολος έχει θετική. Βεβαίως έχει θετικά, ναι, βέβαια. Εξαρτάται σε ποιο επίπεδο το αναλύουμε. Μπορεί να αναλύσει τα ταρό σε επίπεδο απλό, σε επίπεδο ζωδιάκια κτλ. Και σε επίπεδο. Βασικά οι κάρτες έχουν τρία επίπεδα αναλύσεων βαθύτητας, έτσι. Ο εγώ καιρος σημαίνει φιλοδοξία, ο εγώ καιρος σημαίνει αντοχή, σημαίνει χρήμα, σημαίνει είμαι, να το πω έτσι χαριτολογώντας, το διαβολάκι το οποίο θα πετύχω τους στόχους μου και τα πράγματά μου, αυτά που θέλω, που έχω βάλει. Σημαίνει όμως, πρόσεξε να δεις, γιατί αυτή είναι η ευχή σου. Απελευθερώνομαι από οτιδήποτε με κρατάει πίσω. Μια όμορφη κάρτα εδώ όπως βλέπεις. Εντάξει, αλλά λέει απελευθερώνομαι από οτιδήποτε με κρατάει πίσω και δεν με αφήνει να προχωρήσω. Γι' αυτό βγήκε εδώ στη μέση, διότι εδώ συναντάς και κάποια εμπόδια. Και τώρα με το λάπις λάζουλι που έχεις επιλέξει εσύ και σου δίνει αυτή τη δυναμική, καταλαβαίνεις ότι έχεις γύρω-γύρω πολύ θετικές κάρτες. Εδώ ο διάβολος ο οποίος είναι στη μέση δεν έχει, έχει δύναμη, αλλά όχι τόσο πολύ δύναμη όσο πολλές φορές του δίνουμε εμείς στη δική σου περίπτωση. Και απελευθερώσου. Απελευθέρωση. Αυτή είναι η ευχή σου. Να απελευθερωθώ. Ό,τι σε κρατάει. Εντάξει. Μια κακή σχέση, μια κακή συνεργασία και η απελευθέρωση τώρα δεν ξέρουμε πώς θα υλοποιηθεί. Εσύ κάνε για το ανώτερο καλό αν θέλεις την πρόθεσή σου. Και δες πώς αυτό μπορεί να οργανωθεί. Συγκλονιστικό. Και πάμε τώρα και στο επόμενο. Στο οποίο είναι ο Χαλαζίας. Χαλαζίας, κλασικός, ωραίος, πανέμορφος κρίσταλος. Να δούμε σε αυτή την επιλογή που μας πάει. Ωραία. Λοιπόν. Γη, στοιχείο γης και πρακτικά θέματα. Ένας γαρνίτης, αν θυμάμαι καλά, αν το λέω σωστά, για μισό λεπτό να το, λίγο να το ψάξουν ένα λεπτό. Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδιά, γαρνίτης λέγεται τώρα. Ένας γκάρνετ, ή γαρνιούτ στα γαλλικά. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτός τώρα. Τέλος. Όποιος. 7 μπαστούνι.
Στο πρακτικό κομμάτι, το 7 μπαστούνι που έχει βγει στο στοιχείο της γης σε βάζει σε μία κατάσταση, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα έχεις προστασία. Εδώ είναι οι ευλογίες, είναι η προστασία, είναι η ενέργεια, ίσως και εκ των άνωθεν η προστασία. Και εδώ θέλει να πει ότι, ζώδια της φωτιάς, ότι εδώ κρατάω τις αληθινές μου αξίες. Κρατάω τις αληθινές μου αξίες, η ανάγκη μου είναι, οι αξίες μου, η ηθική μου, η ακεραιότητά μου. Ξέρω ότι έχω προστασία, ξέρω ότι έχω ευλογίες. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα που βγαίνουν στον αέρα, το στοιχείο του αέρα, και οι αποφάσεις είναι ότι μπορείς να πάρεις αποφάσεις στο χρόνο σου χωρίς να σε πιέζει κάτι. Το έχεις ανάγκη αυτό. Εδώ υπότις μπαστούνι, αναζήτηση, εξερεύνηση, αποστολή, δύναμη, ενέργεια, μετακίνηση. Κάποιες έτσι λέξεις κλειδιά που θα σε βοηθήσουν. Έχουμε στη συνέχεια το νερό. Έχουμε στη συνέχεια το πάθος της ψυχής. Και έχει βγει ένα 6 ξυφών. Εδώ έχει βγει ένας κίτρινος ασβεστίτης. Εδώ έχει βγει ένας... για μισό λεπτό να το ψάξω. Μισό λεπτό να σας πω τους κρυστάλλους για να τα ξέρουμε. Ναι, είχα δίκιο τελικά. Γαρνίτης λέγεται και σουγγιλίτης έχουν να κάνουν. Ο γαρνίτης έχει να κάνει με την αυτοεκτίμησή μας και ο σουγγιλίτης έχει να κάνει με την αφύπνιση της ψυχής κατά κάποιο τρόπο, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν και λέει εδώ το 6 ξυφών, το οποίο είναι μια από τις θετικές κάρτες από τα ξύφη. Για τα ξύφη γενικά στα ταρό είναι περίεργες οι κάρτες, δεν είναι και τόσο θετικές. Το 6 ξυφών όμως που έχει βγει στην ψυχή σου λέει ότι γνωρίζω ότι θα έρθουν ειρηνικές στιγμές για μένα. Κάπου θέλεις λοιπόν να ηρεμήσεις, κάπου θέλεις λοιπόν η ψυχή σου να είναι ήρεμη. Η ψυχή σου να έχει μια ήρεμη βαθύτητα. Να έχει μια να το πούμε έτσι, να μου έρθει λέξη, μια απαλότητα. Να έχει να αφαιθεί η ψυχή, να σου το πω έτσι, χωρίς να έχει έγνοιες. Αυτό. Το 6 ξυφών βέβαια σημαίνει, ξεκινάω, προχωράω όταν είμαι στο χρόνο μου. Όταν λοιπόν είμαι έτοιμη, να πάω κάπου, ένα ταξίδι, μια ξεκούραση ίσως, να βρω κάποιον, κάποια, ταξίδι δια θαλάσσης κυρίως δηλαδή εδώ, αλλά αυτό εξαρτάται τώρα. Λοιπόν, ηρεμία ψυχής. Στο νερό λοιπόν, που σημαίνει οι σχέσεις και η αγάπη, βγαίνει ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Σημαντικό και αυτό. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο λέει ότι γνωρίζω ποια είναι η θέση μου στον κόσμο. Είναι σημαντικό διότι εσείς που έχετε επιλέξει αυτόν τον κρύσταλλο, ο Χαλαζίας δηλαδή, με την ενέργειά του Χαλαζία, όπου ο Χαλαζίας λοιπόν, ο κανονικός ο Χαλαζίας, θέλει να σου πει ότι έχω, γνωρίζω, αυτές είναι οι ιδιότητες του, οι τρεις ιδιότητες του, μπορώ να κατευθύνω και να μεγαλώσω την ενέργεια, την πρόθεση δηλαδή, και να έχω καθαρότητα στις σκέψεις μου, στα συναισθήματά μου. Εντάξει. Εδώ τώρα ο βασιλιάς πεντάκτηνο βεβαίως έχει να κάνει με τα οικονομικά, τη σταθερότητα, μπορεί να είναι ένας άντρας ο οποίος εσείς συνδέεστε συναισθηματικά. Αν είσαι άντρας και το βλέπεις, σημαίνει ότι είσαι εσύ και γνωρίζεις τι χρειάζεται. Έχεις γνωρίσει τον κόσμο, έχεις εμπειρίες, έχεις μάθει ανθρώπους, έχεις προσπαθήσει, έχεις σοφία, ξέρεις 2-3 πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν όσον αφορά στο να φτάσουμε εδώ στην κορύφωση, που έχει να κάνει με το ποια είναι η ευχή την οποία θέλεις εσύ να υλοποιήσεις.
και περνάμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ζώδια φωτιάς, ζώδια αέρα, ζώδια γης, κυρίως εδώ είναι Ταύρος το ζώδιο, αλλά και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της γης αφορά. Για πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η ευχή. Και είναι ένας ακόλουθος μπαστούνι. Μην μου φύγετε μετά, διότι θα σας δείξω δύο πράγματα, έτσι. Πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε την ευχή μας. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, σε απλό επίπεδο, δεν θα πάω σε βάθος, διότι είναι και κάποια πράγματα τα οποία, μπορώ να σας το πω, δεν μπορώ να το αποκαλύψω, αλλά μπορώ να κάνω 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η πρόθεσή σου. Αυτή είναι η κρυσταλλική σου ευχή που θες να υλοποιήσεις. Ακόλουθος λοιπόν μπαστούνι, είμαι ανοιχτός, ανοιχτή, στα καλά νέα. Θα μου πεις, μα ναι, όταν το προγραμματίζουμε, όταν το νιώσουμε, όταν πάμε να ενεργοποιήσουμε τον νόμο λίγο της έλξης και όταν μέσα στο μυαλό μας κάνουμε μία αλλαγή, μία στροφή, γυρίσουμε το κουμπάκι στο πώς βλέπουμε τα πράγματα και σκεφτόμαστε, αλλάζει. Ξέρετε κάτι, το μυαλό μας είναι πολύ δυνατό. Όλο βέβαια, μυαλό, καρδιά, ψυχή, όλα αυτά όταν ευθυγραμμιστούν, τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε το σκοπό μας, την αποστολή μας, αλλάζει η ενέργειά μας, αντέχουμε περισσότερο στις δυσκολίες της ζωής, ξεπερνάμε εμπόδια, φυσικά είναι ότι στεναχωριόμαστε και κάνουμε, δεν είμαστε ανόητοι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι στη ζωή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά μαθαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε, έτσι. Είναι ένα είδος ευφυΐας αυτό. Και μέσα από αυτή τη γνώση μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί γενικά στα καλά νέα και να τα προσκαλέσουμε και να έρθουν σε εμάς για να αρχίσει αυτό λίγο να αλλάζει σαν ενέργεια. Θα κάνω το εξής. Αυτό ήταν και ο τέταρτος λοιπόν κρύσταλλος. Θα σας δείξω τώρα, μισό λεπτό, θα κάνουμε μία κάρτα τι θέλουν να μας πούνε οι κάρτες εδώ και θα σας δείξω πώς προγραμματίζουμε έναν κρύσταλλο. Σε απλή διαδικασία, εντάξει. Αν έχετε κρύσταλλο στο σπίτι σας, αν τους έχετε, μπορείτε να τους ξεσκονίσετε. Τώρα βέβαια διαβάστε λίγο πώς τους καθαρίζουμε, γιατί ο κάθε κρύσταλλος έχει το δικό του τρόπο καθαρίσματος, δεν καθαρίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, θέλει προσοχή. Ναι, αν θέλετε μπορείτε να τους βγάλετε και έξω σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες και με τη σελήνη και να φορτίσουν κτλ. Πάλι θέλει λίγο προσοχή, δεν μπορώ να σας πω για τον κάθε κρύσταλλο. Ας πάμε όμως στην απλή διαδικασία. Να δούμε τώρα, μισό λεπτό, τι θέλουν να μας πούνε, να κλείσουμε εδώ και θα σας πω μετά. 5 κούπα. Λοιπόν, τα ταρό κρυστάλλων μιλάνε ότι ο καθένας έχει το χρόνο του. Όλοι μας να καταλάβουμε ότι έχουμε περάσει από στεναχώριες, εδώ έχει βγει ένας ακουαμαρίν, έχουμε περάσει μέσα από δυσκολίες, έχουμε περάσει μέσα από απώλειες, μέσα από απογοητεύσεις στη ζωή, είναι Όλοι το έχουμε περάσει, ό,τι και σημαίνει, γι' αυτό, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, όμως λέει ότι προχώρα, ναι, ο καθένας στο δικό του ρυθμό. Προχώρα όμως. Αυτό είναι το μήνυμα. Προχώρα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το αφήνω εδώ. Ας πάρω λοιπόν έναν, να, ας πάρω το μάτι της τίγρης. Ένας πολύ όμορφος κρύσταλλος. Κάτσε, ας το φέρω και κοντά. Εντάξει, πολύ όμορφος κρύσταλλος. Μπορεί να ενεργοποιηθεί, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε την πρόθεσή μας. Μία τεχνική είναι, βάζουμε τον κρύσταλλο εδώ, το πιάνουμε έτσι αν θέλουμε, ή έτσι, εξαρτάται, ας το κάνω εγώ έτσι, και στη συνέχεια τι κάνουμε, βάζουμε την πρόθεσή μας. Α, στο βάλω έτσι εδώ, βάζουμε την πρόθεσή μας. Ποια είναι η πρόθεσή μας? Παραδείγματος χάρη χρήματα. Λέω τώρα για χρήματα, οικονομική άνεση. Αυτό το οποίο κάνουμε, λέμε το όνομά μας, το επώνυμό μας. Αν θέλουμε λέμε και εγώ, ας πούμε, ο Ακάς, που γεννήθηκα, όχι δεν θα σας το πω, κρυβοχρόνια. Τι να σας πω, ότι είμαι 500 ετών τώρα, λοιπόν, γκουρού 500 ετών. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ που γεννήθηκα τότε, με λένε έτσι, θέλω να, κρύσταλλέ μου, να σε προγραμματίσω για το ανώτερο καλό, ώστε να μου φέρεις χρήματα. Να δουλέψουμε μαζί, να μου φέρεις χρήματα. Μπορεί να πεις και δικά σου λόγια, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται κάτι το τρελό. Το κρατάς για 10 λεπτά, έτσι. Όταν αρχίσεις και νιώσεις ζέστη, κάποια ενεργειακά φαινόμενα. Βέβαια, υπάρχει ένα μυστικό. Πρέπει να συνδεθείς.
Αν δεν συνδέεσαι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, πρέπει κατά κάποιο τρόπο, αν θέλεις, θα σου το πω έτσι, όσο και αν ακουστεί περίεργο, να συνδεθείς λίγο σαν τηλεπαθητικά που λένε, ή να σου μιλήσει ο κρύσταλλος. Όμως, αν νιώσεις ζέστη, ροή ενέργειας, κάτι σαν μαγνητισμό, σαν ηλεκτρισμό, απλά πραγματάκια έτσι, τότε ο κρύσταλλος ενεργοποιείται. Η πρόθεση περνάει στον κρύσταλλο. Και αυτό που κάνεις μετά από 10 λεπτά, μπορείς να τον πάρεις στον κρύσταλλο, να τον ευχαριστήσεις, λες ευχαριστώ πολύ. Και μπορείς να τον καθαρίσεις όταν ολοκληρωθεί αυτό που θέλεις, μπορεί να γίνει και αυτό. Μετά, αν θέλεις, τον καθαρίζεις και τον επαναπρογραμματίζεις, εντάξει. Οπότε μπορείς να τον πάρεις, τον βάζεις σε ένα πουγγί, σε ένα πορτοφολάκι έτσι, να είναι προστατευμένος, να μην χτυπηθεί, να μην σπάσει, να μην. Και τον έχεις, αν μπορείς να τον έχεις μαζί σου, σε μια τσάντα, στο πορτοφόλι σου, προστατευμένο όμως, όχι έτσι εκτεθειμένο. Μην τον βάζεις σε τσέπη έτσι εκτεθειμένο, γιατί θα τον χάσεις. Θα φύγει. Όταν φεύγουν, συνήθως οι κρύσταλλοι ολοκληρώσαν την αποστολή τους, όποια ήταν και αυτή. Αν τον βρεις, οκ. Αν θέλει καθαρισμό μετά και να τον επαναπρογραμματίσεις κτλ. Αν χαθεί, σημαίνει ότι χάθηκε. Αν σπάσει, επειδή μου έχουν σπάσει εμένα κρύσταλλοι, δεν τα πετάω. Ή αν μου διαλυθεί εντελώς, είχα μια τέτοια περίπτωση, τότε τους θάβω κάπου στο έδαφος βαθιά στη γη. Γιατί ολοκληρώθηκε η αποστολή τους και να γυρίσουν πίσω στη μαμά γη, ας το πούμε. Οπότε όταν ολοκληρωθεί, το έχεις, το βάζεις μέσα και παρακολουθείς. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Σε κάποιους να υπάρξει αρκετός χρόνος. Το μυστικό είναι ανάλογα με το προσωπικό σχέδιο του καθενός. Ναι, ακριβώς όπως τα ακούτε, φίλες και φίλοι. Και με αυτό το ενιγματικό τρόπο να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Κάντε εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι, διότι θα ανεβάσω πάρα πολύ πράγματα, πολύ ωραίες αναλύσεις και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ.